Κυρία Λαμπροπούλου, το σημαντικό εδώ πέρα είναι το δικό σας το χαμόγελο και η ψυχή που δίνετε στα παιδιά. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά μεμονωμένα το καθένα, δεν τα βλέπουμε σαν ολότητα. Προσπαθούμε να είμαστε σαν οικογένεια με τα παιδιά, πάντα να είμαστε δίπλα τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους. Και όταν τελειώσουν, υπάρχει ένα γραφείο που βοηθάει τα παιδιά και για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οποιαδήποτε άλλα προβλήματα έχουν, πάντα νιώθουν άνετα να έρθουν, να μας μιλήσουν για οποιοδήποτε θέμα παρουσιάζεται στη ζωή τους σε καθημερινή βάση. Θα μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά. Όταν έρχονται εδώ πέρα, παιδιά, μικρά και μεγάλα, μπορεί να έρθουν για άλλο και τελικά θα κάνουν άλλο. Αυτό σημαίνει αρκετά συχνά, αλλά επίσης συμβαίνει και το άλλο. Έρχονται για μια ειδικότητα και κάνουν και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο και προσπαθούν να συνδυάσουν διάφορα πράγματα. Βλέπουμε κι εμείς ποια είναι η κλίση τους, τι τους πάει καλύτερα. Κάνουμε κάποια μικρά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, οπότε τα βοηθάμε να ξεκαθαρίσουν και μέσα τους τι πραγματικά θέλουν, γιατί μπορεί να θεωρούν ότι τους αρέσει κάτι και στην πορεία να τους αρέσει να είναι πολύ καλύτεροι σε κάτι άλλο που δεν το είχαν σκεφτεί. Και έτσι τα βοηθάμε να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Τώρα τα παιδιά που έρχονται είναι από 18 μέχρι 58, 68 γενικώς, έχουμε όλες τις ηλικίες, γιατί ποτέ δεν είναι αργά να εκπαιδευτείς, ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις. Έχουμε διάφορες ειδικότητες, από, πέρα από κομμωτική, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, νύχια, αισθητική άκρων και αισθητική γενικότερα. Έχουμε γραφιστική, έχουμε φωτογραφία και σε αυτά τα τμήματα έρχονται συνήθως και μεγαλύτεροι άνθρωποι που μια ζωή θέλουν να το κάνουν ή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα ή το χρόνο γιατί τα παιδιά ήταν μικρά. Οπότε υπάρχουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ήταν το αποθυμένο τους να μάθουν κάτι, να κάνουν κάτι, να βγάλουν το καλλιτεχνικό τους σε αυτό. Και χαιρόμαστε κι εμείς που τους βοηθάμε να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και χαίρονται αυτοί που το κάνουν πραγματικότητα στο τέλος. Με τη βήρα που έχετε, μπορείτε να καταλάβετε με μία ματιά μόνο αν ένα παιδί που θα έρθει εδώ, είτε μικρό είτε μεγάλο, όντως μπορεί να πάει στην ειδικότητα αυτή που θέλει. Θα τον απογοητεύατε? Αρκετές φορές το έχω κάνει, γιατί όταν βλέπεις ότι ο άλλος θέλει κάτι που ειλικρινά δεν το έχει, ειλικρινά, σκέφτεσαι ότι είναι κρίμα τα λεφτά που θα δώσει, ρε παιδάκι μου. Είναι καλύτερα να κάνεις κάτι άλλο ή να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Και είναι αρκετές φορές που τους έχω πει να πάνε και σε άλλες σχολές, αν εγώ δεν έχω κάτι. Και πήγαινε να δούμε, να δείτε κάτι που σας αρέσει και που σας εκφράζει και που θα είστε καλοί σε αυτό. Αλλά δεν θέλω να νιώθει ο άλλος ότι ήρθε εδώ και πέταξε τα λεφτά του. Δηλαδή, αυτά που θα δώσει, θέλω να τα βγάλει. Και οι περισσότεροι, τουλάχιστον στα αιτήσια προγράμματα, έχουν τη δυνατότητα μέσω της πρακτικής που κάνουν να βγάζουν τα χρήματα που δίνουν, έτσι ώστε δεν έχω καμία ενοχή ότι πληρώσανε και πήγαν στράφη τα λεφτά τους. Δεν τον αφήνω, γιατί είναι κακό και για το τμήμα. Αν έχεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα τμήμα ο οποίος δεν τρεβάει, καθυστερεί όλο το τμήμα και είναι κρίμα και για τους άλλους, αλλά είναι άσχημο και για αυτόν να νιώθει ότι μειονεκτεί. Οπότε ποιος ο λόγος? Χίλιες φορές καλύτερα να μην κάνει κάτι σε εμάς, να το κάνει κάπου αλλού, ή να βρούμε κάτι άλλο που θα είναι και αυτός χαρούμενος και θα μάθει πιο εύκολα, θα του πηγαίνει καλύτερα και σαν προσωπικότητα και σαν δεξιότητα θα μπορεί να τη χειριστεί καλύτερα. Πείτε μου λιγάκι για τα τμήματά μας εδώ, πόσα άτομα αποτελούνται και τι ακριβώς κάνουμε. Συνήθως τα τμήματα αποτελούνται από 4 άτομα, maximum 6. Δουλεύουμε σε πολύ μικρά τμήματα έτσι ώστε ο καθηγητής να μπορεί να είναι πάνω από τους εκπαιδευόμενους, να μπορεί να βλέπει τι κάνουν. Δεν μας αρέσουν τα μεγάλα τμήματα. Οι σπουδές τους διαρκούν από 3 έως 8 μήνες. Τους μάγειρες είναι 2 έτη. Κάνουμε 2 χρόνια πρακτική σε ξενοδοχεία. Συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένες αλυσίδες 5 ξενοδοχείων, όπου τελειώνονται στη σχολή έχουν και ένα χρόνο, αν όχι ένα χρόνο, τουλάχιστον 10 μήνες ένσημα εκπαίδευσης βεβαίως, αλλά είναι ένσημα εργασίας, όπου φαίνεται ότι έχουν δουλέψει και είναι πολύ πιο εύκολο να βρουν δουλειά. Δουλεύουν όλα τα παιδιά, έχουμε μια καλή σχέση και με τους αποφοιτούς μας, οι οποίοι δουλεύουν και όπου δουλεύουν μας παίρνουν τηλέφωνο να πηγαίνουν δικά μας παιδιά και θέλω να βοηθώ, στείλε μου. Οπότε γενικώς τα πιο παλιά τμήματα βοηθάνε τα νεότερα τμήματα πάντα στην αγορά εργασίας, όσο αφορά το κομμάτι της μαγειρικής. Στην κομμωτική έχουμε κάποια συνεργαζόμενα κομμωτήρια που τα παιδιά πηγαίνουν και κάνουν την πρακτική τους. Κάποιοι από αυτούς τους κρατάνε
Κάποιοι θέλουν, προτιμούν να δουλεύουν μόνα τους, να κάνουν κάτι δικό τους. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τους κάνουμε καλούς επαγγελματίες. Και τους κάνουμε καλούς επαγγελματίες γιατί χρησιμοποιούμε σωστή εκπαίδευση και καλά προϊόντα και καθηγητές που δεν είναι μόνο καθηγητές. Είναι και εργαζόμενοι, είναι και αυτοί δουλεύουν, είναι μέσα στην εργασία, ξέρουν ακριβώς τι απαιτείται, τι χρειάζεται, τι ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάνουμε ό,τι πιο σύγχρονο χρειάζεται σε όλους τους τομείς. Βέβαια, προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να είμαστε up to date σε όλες τις απαιτήσεις της αγοράς, έτσι ώστε να βοηθάμε τα παιδιά να είναι πιο καλά καταρτισμένα, να έχουν περισσότερη ασφάλεια, να νιώθουν πιο σίγουροι για αυτό που κάνουν. Να μην νιώθουν μειονεκτικά έναντι άλλων. Το χαμόγελό σας όταν ένα κορίτσι, ένα παιδί φτάνει τελικά στο στόχο του και κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτά. Χαιρόμαστε και είναι αυτό που επιθυμούμε για όλα τα παιδιά. Και γι' αυτό το βοηθάμε όσο περισσότερο μπορούμε να δούμε το δικό τους το χαμόγελο να λάμπει και τα δικά τους τα φτερά να ανοίγουν. Και αυτό μας κάνει ειλικρινά χαρούμενους και αξίζει όλη την προσπάθεια και τη δική τους και τη δική μας.